δύο, ένα. Γεια σου, Σταυρό. Γεια σου, κύριε Αλέξανδρε. Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε μια κυκλική προπόνηση box. Θα ξεφύγουμε λίγο από αυτά που βλέπαμε την προηγούμενη φορά. Έχουμε προχωρήσει και ανεβάζουμε σταδιακά. Σήμερα θα κάνουμε 45 δευτερόλεπτα άσκηση, 5 δευτερόλεπτα σε κούραση για να πάμε στην επόμενη άσκηση. Και όταν τελειώσει όλο αυτό, 8 ασκήσεις θα είναι. Όταν τελειώσει, αυτό είναι ένας γύρος. Θα το κάνουμε 4 γύρους, 8 με 5. Και σε κάθε γύρο θα έχουμε ένα λεπτό διάλειμμα. Οπότε θα ξεκινήσουμε τώρα κατευθείαν. Με σκηνάκι. Όσοι δεν έχουν σκηνάκι, θα κάνουν jumping jacks. Όσοι δεν έχουν σκηνάκι, θα κάνουν jumping jacks. Και αν θέλουν λίγο να το δυσκολέψουν παραπάνω, μπορώ να κάνω jumping jacks με σκοτ. Δηλαδή να κάνω εδώ. Αλλά ουσιαστικά όλοι έχουν ένα σκηνάκι. Πιστεύω, αλλιώς θα κάνουν αυτό που είπαμε. Ή τα απλά. Nike. Πολύ καλά. Και θα χρειαστούμε, να πω γιατί χρειαζόμαστε, ένα σκηνάκι, αλλιώς πω τι θα κάνουμε όταν δεν έχετε. Ένα λάστιχο για να κάνουμε κάμψεις. Αν δεν έχουμε λάστιχο θα κάνουμε λίγο πιο αυστηρά. Και ένα kettlebell που αν δεν έχετε kettlebell θα σας δείξω πάλι τα κάνουμε. Αυτά από μένα, ξεκινάμε. Τώρα αμέσως παίρνουμε εδώ και ξεκινάμε. Πάντα. Διπλά δεν κάνουμε. Προσπαθούμε να έχουμε ρυθμό. Έτσι. Ανεβάζουμε. Κάνουμε εδώ. Σαρτά πέντε δουλεύουμε. Πέντε μέχρι να πάμε στην επόμενη άσκηση. Πάμε μια ανάσα. Και ξαναμπαίνουμε. Βεβαίως. Ξεκινάμε. Διάλειμμα, παίρνω δύο ανάσες. Ξεκινώ τη σκιαμαχία. Θα ξεκινήσω εδώ. Ένα, δύο. Να έχω πάντα ρυθμό. Μπροστά, πίσω. Χαλαρώνω, παίρνουμε την ανάσα, κάνουμε κάμψεις μέσα στο λάστιχο, πιάνουμε το λάστιχο, το βάζουμε στους αντίχειρες, το περνάμε πίσω στην πλάτη μας, παίρνουμε θέση, όπα, τρεις φάπα και ξεκινάμε. Παίρνουμε ανάσα. Κάνουμε κάμψη. Κοιλιακούς. Ανοίγουμε καλά το σώμα μας πάνω και συμμετέχει μόνο η κοιλιά. Ανάσα, πάω πάλι σκία μαχία. Thank you.
Κλαβαίνουμε. Ήδη εγώ έχω ανεβάσει παλμούση. Πάμε για air squat και αν θέλει πιο δύσκολο κάνετε και jump squat. Ξεκινάμε. Ωραία, παίρνουμε ανάσα, κάνουμε swing. Ξεκινάω. Σταματάω και τελευταία άσκηση κάνουμε τον bird curl. Παίρνουμε ανάσα, ξεκινάμε, είμαστε σταθερικοί, ουσιαστικά είμαστε τραπεζάκι, χέρια στους ώμους από κάτω, γόνατα είναι στον αέρα. Και τέλος. Αυτό εδώ ξεκουραζόμαστε πώς τελειώνουμε για ένα λεπτό και ξαναμπαίνουμε για άλλους 4-5 γύρους. Αυτοί που πιο αρχάροι μπορούμε να δουλεύουμε 45 δευτερόλεπτα, 15 διάλειμμα, 20 διάλειμμα, όσο μπορούμε να δουλεύουμε 45-45 και μπορούμε να κάνουμε και παραλλαγές της ασκήσης. Μπορούμε να κάνουμε και στους γύρους παραπάνω διάλειμμα και εγώ κουράστηκα πάρα πολύ, μπορώ να πω την αλήθεια, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ επιβλητικό. Αυτά. Βέβαια τώρα σας ξαναλέω λίγο να σας δείξω όταν κάνουμε μπροστά μην κάνετε αυτό, θέλω να περπατάτε. 1, 2 για να έχουμε συγχρονισμό στα swing. Βέβαια έχουν πολλές ασκήσεις που έχουν ξανακάνει στο Get Strong βίντεο, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ξαναδείχνουμε όμως, κάνουμε ένα τρίγωνο, τραβάμε πίσω και σμπρώχνουμε ως εδώ. Μην κάνετε πιο πάνω, δεν τραβάμε με τους ώμους ούτε τα χέρια. Κάνουμε όριση, σμπρώχνουμε με τα ισχύα μας. Γιατί το 90% των ανθρώπων που κάνουν swing το κάνουν λάθος. Βεβαίως, ναι, και δεν το καταλαβαίνουν γιατί είναι με λίγα κιλά. Αν πάρουν ένα όμως 20 και τους φύγει, μπορεί να τους πάρει και τους κάνει ζημιά στη μέση. Αν θέλετε βέβαια να το δυσκολεύσετε κι άλλο το swing, δηλαδή είστε brutal, παίρνετε το λάστιχό σας αν έχετε, το περνάτε από εδώ, το πατάτε και κάνετε την ίδια άσκηση και έχετε συνέχεια την αλάντωση. Απλά τώρα εδώ σας παίρνω το σηκωστή πιο πάνω για τον λόγο ότι έχετε την αντίσταση του λάστιχου. Οπότε δεν βάζετε πολύ δύναμη στους ώμους. Αλλά προσέξτε, γιατί τα λάντωση μπορεί να σας πάει πιο πέρα. Όσοι δεν έχετε λάστιχο, μπορούμε να κάνουμε παραλλαγή. Μπορείτε να κάνετε είτε κάμπες με κλειστά χέρια, δηλαδή εδώ, μπορούμε να κάνουμε όλα. Δηλαδή ανοιχτά, κλειστά, πιο κλειστά, ανοιχτά, κλειστά, πιο κλειστά. Πλειομετρικές δηλαδή. Ναι. Κάτι που δουλεύει για να πάρω. Μπορούμε να κάνουμε λίγο hip thrusters αν θέλετε. Έχει πάρα πολλές παραλλαγές. Αυτή εδώ είναι η κυκλική μας προπόνηση. 4 γυράκια με 5. Τα διαλύματα βολεύετε εσείς. Βέβαια αυτά που έχω βάλει εγώ σε διάλειμμα είναι πάρα πολύ λίγα. Πρέπει να έχεις πολύ αντοχή. Και εγώ κλάταρα τώρα. Οπότε αυτά από εμάς και θα τα σημειώσουμε και για τους αρχάριους. 45 δευτερόλεπτα δουλειά,
για τους πολύ αρχάριους που είναι πρώτη φορά και δεν έχουν καλό κάρδιο, 45 διάλειμμα αυστηρά, 45-45. Και ανάλογα με το επίπεδο κατεβάζουμε το διάλειμμα. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι το rest σε κάθε γύρο που τελειώνει να είναι ένα λεπτό, ώστε να δουλεύουμε πιο σωστά. Αυτό από εμάς, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Κάτι λεπτό στα κορνά, μόνο αντρικό είναι.